Στο τρίτο Γενικό Λύκειο Μυτιλίνης τη βρήκαμε μόλις, είναι η Μαρία Κάσου. Συγχαρητήρια, Μαρία. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Με 18.786 μόρια, πώς τα κατάφερες, Μαρία? Κοιτάξτε, όπως όλα τα παιδιά, μεγάλη προσπάθεια, υπομονή, επιμονή όλη τη χρονιά, συστηματικό διάβασμα όλα τα χρόνια, όχι μόνο στην τρίτη Λυκείου. Και εννοείται με θέληση, όταν έχεις ένα στόχο συγκεκριμένο και είσαι αφοσιωμένος αυτό, πιστεύω μπορείς να το πετύχεις. Ποιος ήταν ο δικός σου στόχος? Εγώ από την αρχή στόχευα στις ιατρικές, πρώτη μου επιλογή. Και νομίζω ότι τον έχω πετύχει. Τώρα θα δούμε βέβαια και τις βάσεις. Έτσι πιστεύω. Ποιοι ήταν οι καλύτεροι σου βαθμοί σε ποια μαθήματα? Στη φυσική ήταν ο καλύτερος μου βαθμός, ήταν 20 καθαρό. Μπράβο. Και μετά στη βιολογία που έγραψα 19. Όταν είδες σήμερα τα αποτελέσματα, ήταν έτσι όπως τα υπολόγιζες με τα θέματα που έγραψες? Να πω την αλήθεια, στα περισσότερα μαθήματα ναι, έπεσα σχετικά μέσα. Στη βιολογία και στη χημεία υπολόγιζα λίγο περισσότερο. Αλλά εντάξει, τώρα... Ναι, αλίμονο. Αμεληταία διαφορά, δηλαδή δεν το ζητώ. Πώς θα το γιορτάσεις σήμερα, Μαρία Κάσου? Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, ούτε με τους γονείς μου δεν έχω μιλήσει καλά-καλά. Εντάξει. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε επίσης, πώς τα έβγαλες πέρα με το lockdown και τον εγκλεισμό? Κοιτάξτε, είχε και θετική, κατά τη γνώμη μου, και αρνητική πλευρά. Ναι. Από τη μία... Ναι, πείτε μου. Μου κάνει εντύπωση που λες για θετική πλευρά, γι' αυτό θα ήθελα να σε ακούσω θετική... προσεκτικά. Ναι, θετική πλευρά, όχι από υγειονομικής άποψης εννοείται, ήταν μια... τεράστια δοκιμασία για όλους τους ανθρώπους. Χάθηκαν πολλοί άνθρωποι και αυτό είναι το δυσάριστο. Έτσι. Αλλά για μας, τους μαθητές της τρίτης Λυκείου, θα σου πούν και άλλα παιδιά, πιστεύω ότι μας διευκόλυνε στο θέμα του χρόνου. Μειώθηκαν κατά πολύ μετακινήσεις και έτσι υπήρχε περισσότερος χρόνος για ουσιαστικό διάβασμα. Αλλά από την άλλη δεν ήταν και εύκολο. Δεν βλέπουμε τους καθηγητές μας καθόλου σε μία οθόνη από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σίγουρα υπήρχε και μεγάλη καταπώνηση. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι αυτό είχε και αρνητική άποψη, εννοείται, αλλά ίσως υπήρχε και κάτι θετικό σε αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, εσύ είχες και την πειθαρχία μέσα στο lockdown, μέσα στο δωμάτιο. Εντάξει, okay, καταλαβαίνω, δεν είχες τις μετακινήσεις, αλλά έπρεπε να λες, εντάξει, τώρα κάτσε διάβασε, μην κοιτάξεις κάτι άλλο στην οθόνη σου, μην κάνεις κάτι άλλο, αλλά πρέπει να συγκεντρωθείς. Αυτό πώς το πέτυχες, Μαρία Κάσου? Αυτό ήθελε, εννοείται, τρομερή συγκέντρωση και προσήλωση. Δηλαδή να ξέρεις ότι θα κοιτάξω την οθόνη αυτές τις ώρες, αλλά θα είναι για το μάθημα αυτό και μόνο. Δηλαδή δεν θα χαζεύω παράδειγμα αλλού ή θα είμαι απόλυτα προσιλωμένη σε αυτό. Και αυτό είναι καθαρά το πόσο το θες και το πόσο αφοσιωμένος είσαι στο στόχο σου. Φαντάζομαι χόμπι δεν θα μπορούσες να έχεις λόγω του lockdown. Κοιτάξτε, ασχολούμαι με τον αθλητισμό. Μάλιστα. Σε επίπεδο πρωταθλητισμού, και αυτό ήταν το δύσκολο για μένα φέτος. Τι κάνεις δηλαδή, για πες μας? Στίβο κάνω. Μάλιστα είμαι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Αχ, συγγνώμη που δεν το ήξερα. Τι λέτε τώρα? Μπράβο, σωστά, το όνομα είναι γνωστό. Ναι. Ναι, και προσπάθησα όσο μπορώ να τα ισορροπήσω αυτά τα δύο, γιατί δεν ήθελα να αφήσω και τον αθλητισμό, είναι η ζωή μου. Δηλαδή, έκανες και προπονήσεις, θες να μου πεις τώρα? Έκανα κάποιες προπονήσεις όσες μπορούσα, για να συντηρηθώ και να είμαι σε ένα επίπεδο αξιοπρεπές και στα δύο. Μπράβο, μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Μαρία, θα μας στείλεις μια φωτογραφία σου, σε κάνουμε και θέμα στο nisi.gr. Σε ευχαριστούμε για το πολύ. Χρόνο σου. Περιμένω στο Messenger. Ναι, εννοείται. Εύχομαι τα καλύτερα, έτσι, δεν έχω λόγια.